Γιατί οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν μοιράζονται ψηφιακά όπλα μεταξύ τους? Αν και δημιουργούνται όλο και περισσότερα τμήματα κυβερνοπολέμου σε στρατούς όλου του κόσμου, η μεταφορά ψηφιακών όπλων μεταξύ συμμάχων δεν είναι μια διαθέσιμη επιλογή. Την τελευταία δεκαετία, λοιπόν, έχουμε παρατηρήσει την ταχεία εξέλιξη του κυβερνοπολέμου. Όσο οι στρατιώτες όλου του κόσμου προσπαθούν να χτίσουν επιχειρησιακές δυνατότητες κατά του κυβερνοπολέμου, ψάχνουν παράλληλα ευκαιρίες να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε αυτόν τον νέο τρόπο πολέμου. Αλλά, στον ψηφιακό τομέα η συνεργασία είναι δυσκολότερη από την πραγματικότητα. Η μεταφορά ψηφιακών όπλων, αν και τεχνικά είναι ευκολότερη, είναι πολύ πιο περίπλοκη από την συμβατική παράδοση όπλων. Η πώληση μαχητικών jet σε ένα σύμμαχο δεν κάνει τα αεροσκάφη του δικού σου στόλου λιγότερα αποτελεσματικά. Αλλά όταν μοιραστεί μια ψηφιακή ευπάθεια ή ένα ψηφιακό εργαλείο με μια χώρα και αυτή ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί, η χρησιμότητά του μειώνεται και για τα δύο κράτη. Αυτό στην ουσία σημαίνει πως οι κυβερνήσεις είναι πιθανότερο να βοηθήσουν άλλα κράτη να παράξουν τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες, παρέχοντας εξειδίκευση στην έβρεση ευπαθειών και στην ανάπτυξη εργαλείων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τεχνική εκπαίδευση ή ακόμη και την πώληση ψηφιακών υποδομών εκπαίδευσης. Αλλά μια χώρα που διαθέτει ισχυρές δυνατότητες κυβερνοπολέμου, προφανώς και πρέπει να λάβει υπόψη αυτόν τον τύπο μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας μόνο σε πολύ συμμαχικές χώρες. Όλα αυτά εξηγούν και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ΝΑΤΟ τον τομέα του κυβερνοπολέμου. Η συμμαχία προωθεί ενεργά τις ασκήσεις και την εκπαίδευση, αλλά προτείνει και ζητά από τα μέλη της να μην μοιράζονται τις δυνατότητές τους. Κανονικά, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, οι χώρες μεταφέρουν όπλα και τεχνολογίες μέσω αγορών και πωλήσεων. Έτσι, οι αμυντικές βιομηχανίες γίνονται επικερδείς επιχειρήσεις και εξελίσσονται. Στο τομέα όμως του κυβερνοπολέμου, τα πράγματα δεν δουλεύουν ακριβώς έτσι. Για να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, πρέπει να σταθούμε στα δύο σημαντικότερα στοιχεία των ψηφιακών δυνατοτήτων ενός κράτους. Αυτά είναι οι ευπάθειες και τα εργαλεία. Οι ευπάθειες, exploit, περιέχουν κώδικα που εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες ενός λογισμικού ή υλισμικού για να αποκτηθεί, να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η πρόσβαση σε στοχευμένα δίκτυα. Τα εργαλεία από την άλλη είναι κώδικες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τον εντοπισμό σφαλμάτων, debug, τη συντήρηση ή εναλλακτικά την υποστήριξη προγραμμάτων ή εφαρμογών. Τα κράτη δεν είναι πρόθυμα να μοιράσουν αυτά τα δύο στοιχεία, γιατί πολύ απλά οι ευπάθειες και τα εργαλεία έχουν παροδική φύση, δηλαδή μικρή διάρκεια ζωής. Η μακροζωία τους δεν είναι στατική, αντίθετα επηρεάζεται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως ο αριθμός των στόχων, η χρήση τους κτλ. Για να μην γίνουμε υπερβολικά αναλυτικοί όμως, εκλαϊκεύοντας, θα αναφέρουμε πως τα ψηφιακά στοιχεία που βοηθούν τους στρατούς χωρών να αμυνθούν κατά κυβερνοεπιθέσεων, χάνουν την αποδοτικότητά τους όταν τα μοιραστούν με άλλα έθνη. Έτσι, η συμμαχία του ΝΑΤΟ προτείνει οι χώρες μέλη της να βοηθούν μία την άλλη να δημιουργούν νέα στοιχεία παρά να μοιράζονται τις υπάρχοντες ευπάθειες και τα εργαλεία τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.